Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο. Καλησπέρα σας κύριε Παρότη. Α, καλά είμαστε. Λίγο κάπως σας ακούμε, δεν σας ακούμε καθαρά. Λίγο. Δεν με ακούτε καθαρά, λέω πως σταθερό γιατί. Ναι, ξέρω κάτι. Διακόπτω, είναι στεναχωρημένο το καλώδιο. Στεναχωρημένο το καλώδιο, ασύρματο. Α, γι' αυτό είσαι μακριά από τη βάση τότε. Μπορεί. Γι' αυτό. Για πείτε κύριε, θέλω να σας πω τι θα γίνει αύριο. Όχι, δεν θέλω να σπάσετε τη σιωπή σας σήμερα και να τα πείτε όλα, ναι. Τι πιστεύετε, πώς το βλέπετε το αυριανό το μάτς. Δηλαδή, σήμερα ήρθε η ώρα να τα πείτε όλα. Νομίζω το ξανασυζητήσαμε και σου είπα ότι έχω την αίσθηση ότι έχει ένα προβάδισμα από αυτό το τελικό. Γιατί έχει το know-how, γιατί το έχει ξανακάνει και έχει την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να το κάνει. Γιατί Μιχάλη, κάνει διακοπές, είσαι μακριά από τη βάση και δεν είναι καλό σήμα. Το ασύρματο, το ξέρω το έργο. Για να το ξαναδοκιμάσω. Αν πας λίγο πιο κοντά στη βάση θα είσαι καλύτερα. Με ακούς πάρα καλύτερα. Πάλι κάνει αυτή τη διακοπή, την τρεμάμενη φωνή ακούμε. Τώρα εντάξει, τώρα εκεί που είσαι εντάξει. Ας το ξαναεπιχειρήσουμε άλλη μια φορά να με καλέσετε και να το... Όχι, εκεί που είσαι τώρα είσαι καλά. Τώρα δεν ακούγεται τίποτα. Είσαι καλά εκεί, ναι. Ωραία, εντάξει. Έλεγα λοιπόν ότι είναι φανερό ότι έχει το know-how ο ΠΑΟΚ κοντά σε ένα Παναθηναϊκό που ναι μεν είναι πολύ ψηφισμένο για αυτό το πρόβλημα, αλλά πώς... Πάλι σε χάνω. Λοιπόν, ας σε ξαναπάρει, Μαρλής, να σε ξαναπάρει. Λοιπόν, τώρα νομίζω να ακούσει μια χαρά. Ναι, βέβαια. Ωραία, τα κατάφερα. Έλεγα λοιπόν ότι στα μάτια μου έχει ένα μικρό προβάδισμα ΠΑΟΚ, αλλά ξέρεις, η τελική πάντα είναι... Γιατί έχει ένα προβάδισμα ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ ακόμα και αν βρεθεί πίσω στο σκορ, έχει δημιουργήσει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοια αίσθηση στην ίδια του την ομάδα και στον ίδιο τον εαυτό στον τελικό, όπου ούτε θα τον πάρει από κάτω, ούτε θα δυσκολευτεί να βγάλει αντίδραση, θα τη βγάλει αμέσως, ούτε θα νιώσει, πώς να το πω, έξω από τα νερά του. Αντίθετα για τον Παναθηναϊκό, αν βρεθεί πίσω στο σκορ, δεν είμαι βέβαιος ότι έχει την ψυχολογία, είναι σε τέτοια φάση, σε τέτοιο χρονικό σημείο η ομάδα μέσα στη σεζόν, στο οποίο να αισθανθεί ανώτερη και να έχει τέτοια αυτοπεποίθηση ώστε να το γυρίσει. Από την άλλη περιμένω έναν πολύ συγκεντρωμένο Παναθηναϊκό, γιατί έχει έναν προπονητή που ξέρει πολύ καλά να προετοιμάσει αυτά τα μάτς. Παναθηναϊκός που είδαμε την περασμένη Τρίτη στην Τούμπα δεν έχει σχέση με αυτό που θα δούμε αύριο. Παίζουν δύο νομίζω από τους 11 που έπαιξαν την Τρίτη στην Τούμπα. Οι άλλοι 9 θα είναι ξεκούραστοι, φρέσκοι, με καλή ψυχολογία γιατί έρχονται από πολύ καλά αποτελέσματα στα play-off, χωρίς την πίεση που θα έχει ο Παναθηναϊκός αν έπρεπε να κερδίσει για να βγει η Ευρώπη. Το έχει πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Συνήθως οι ομάδες που πάνε να παίξουν τελικό και πρέπει να πάρουν το κύπελο για να παίξουν Ευρώπη ή ακόμα και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το συναντάς αυτό, η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη. Τώρα η δουλειά έχει γίνει για τους παίκτες του Παναθηναϊκού και άρα τώρα είναι το F-Zin για αυτούς. Το Zin έγινε. Και αυτό είναι το δικό τους πλεονέκτημα. Ότι δηλαδή για αυτούς έτσι κι αλλιώς μιλάμε για μια πετυχημένη σεζόν. Την ίδια ώρα που δεν μιλάμε, δεν είναι ακριβώς το ίδιο σημείο ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν το κρύβει, το λέει ο Λουτσέσκου, το λένε οι ποδοσφαιριστές του, ότι για να είναι επιτυχημένη σεζόν χρειάζεται αυτό το τρόπαιο στο τέλος της χρονιάς. Αλλά ξαναλέω, στους τελικούς μπορεί μια λεπτομέρεια, ένας στάθμος παράγοντας να αλλάξει τελείως τις ισορροπίες. Ένα γρήγορο κόλ, μια αποβολή σε κάποιο σημείο του μάτς, από μια προσεξία ενός ποδοσφαιριστή, είναι ικανό να ανατρέψει τελείως τις ισορροπίες. Αλλά η εκτίμηση που κάνω είναι ότι αν μου έλεγε Σόνι και καλά να δώσω φαβορή, θα έλεγα 55-45 ή ακόμη και 60-40 ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα που μπορεί να κρυθεί, στην ανασταλτική συμπεριφορά του ΠΑΟΚ. Ο Κρέσπο έλειψε, είχε προβλήματα τραυματισμών, λογικά θα παίξει. Ο Βιερίνια δεν έχουμε ιδέα σε τι κατάσταση θα παίξει, αν θα παίξει 90 λεπτά ή όχι. Θα τον ακούσουμε σε λίγο, σε κανένα 20 λεπτό.
Θα το πει. Σωστά, στη συνέντευξη τύπου, ναι. Mm-hmm. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να τα διαχειριστεί αυτά τα δύο ζητήματα ο ΠΑΟΚ, και δεν είναι μόνο αγωνιστικά σε σχέση με τα 90 λεπτά, είναι και σε σχέση με τη μενταλιτέ, το leadership, όλα τα όσα κουβαλάει πάνω του Βιερίνια για αυτή την ομάδα και όσα είναι για αυτή την ομάδα και για τα αποδυτηριά της και όσα συμβολίζει για αυτή την ομάδα. Και όσα μπορεί να κάνει σε ένα τέτοιο είδους μάτς, τόσο κρίσιμο και τόσο σημαντικό. Ο Βιερίνια μπορεί να είναι σε πτωτική πορεία η καριέρα του, πολύ φυσιολογικά, γιατί μεγαλώνει. Δεν είναι αυτός που ήταν πριν 3 ή πριν 4 χρόνια. Αλλά εξακολουθεί να είναι μακράν του δεύτερο, νομίζω, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο πιο σημαντικός, ο πιο καθοριστικός αρχηγός που υπάρχει σε ελληνική ομάδα. Αυτό φτάνει και, πώς να το πω, θα έλεγα και περισσεύει για να τον θεωρείς πολύ σημαντικό να είναι καλά και να παίξει αυτό το μάτς και όχι μόνο να έχει 20 λεπτά στη διάθεσή του ή να είναι εκεί απλώς για να εμψυχώνει. Ναι, προφανώς η φυσική του παρουσία και στα αποδυτήρια λίγο πριν βγουν οι παίχτες και στον πάγκο είναι πολύ σημαντική, αλλά η φυσική του παρουσία μέσα στο γήπεδο σε τέτοιου είδους παιχνίδια είναι ακόμα πιο σημαντική, αρκεί βέβαια να είναι 100% καλά και να μην τον έχει επηρεάσει και πάρα πολύ η απουσία, γιατί απουσιάζει αρκετές μέρες από τις προπονήσεις. Ένα δεύτερο πράγμα στο οποίο μπορεί να κρυθεί είναι ο πάγκος. Και εκεί έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερες λύσεις. Ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, γιατί συνήθως τον πάγκο τον χρειάζεσαι αν σου στραβώνει το μάτς ή αν δεν το κερδίζεις, είναι στην ισοπαλία. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός, με δεδομένο ότι δεν θα έχει το Μακέντα, είναι και 50-50 η συμμετοχή του Ιωαννίδη, θα φέρει από τον πάγκο ποδοσφαιριστές είτε που ο προπονητής δεν τους πιστεύει πάρα πολύ και μας το έδειξε μέσα σε όλη τη σεζόν, είτε ποδοσφαιριστές που θα φύγουν στο τέλος της σεζόν, όπως για παράδειγμα ο Χατζηγιοβάνης. Δεν είναι ότι έχει έναν πάγκο Παναθηναϊκός που δεν παίζει καλά, ας πούμε, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θα αγωνιστεί ο Ιωαννίδης. Δεν παίζει καλά ο Ιωαννίδης ή δεν παίζει καλά ο Αϊτόρ ή δεν παίζει καλά ο Παλάσιος ή θέλει να αλλάξει κάτι ο Γιωβάνοβιτς και γυρνάει και έχει να διαλέξει 2-3 ποδοσφαιριστές που τους έχει ξαναδιαλέξει και την έχουν κάνει αυτή τη δουλειά. Ο Λουτσέσκου το έχει αυτό. Είτε ξεκινήσει ο Ακπομ, που μάλλον αυτόν θα ξεκινήσει, έχει να βάλει τον Ολιβέιρα, έχει να βάλει τον Τζόλακ, ενώ στη θέση των Φορ. Στα Εξτρέμ έχει λύσεις, ο Μητρίτσα, ο Ζαμπά, θα δούμε ποιοι θα ξεκινήσουν, αλλά λογικά αυτοί οι δύο θα είναι στον πάγκο. Έχει ποδοσφαιριστές που πολλές φορές τους έχει καλέσει να την κάνουν αυτή τη δουλειά και την έχουν κάνει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τέτοιο βάθος στο ρόστερ, ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ αυτό. Τώρα να διαβάσω το ρυθμό, εγώ έχω την αίσθηση ότι θα γίνει καλός τελικός. Ναι. Δεν θα είναι ένα κλειστό μάτς. Ναι. Ούτε έχω την αίσθηση ότι κάποιος από τους δύο θα πάρει την επιλογή να κάνει μια πολύ συντηρητική προσέγγιση, να κάτσει τελείως πίσω από την μπάλα και να περιμένει. Καλά, για τον Λουτσέσκο το αποκλείω. Νομίζω ότι δεν θα το κάνει ούτε και ο Ιβάν. Μπορεί να είναι προσεκτικός ο Παναθηναϊκός ακριβώς για να μπει στο mood του τελικού στο πρώτο τέταρτο, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι δεν θα διεκδικήσει να πάρει την μπάλα στα πόδια, θα θελήσει να την πάρει την μπάλα στα πόδια ή δεν θα διεκδικήσει να παίξει. Άλλωστε δεν έχει και, πώς να το πω, ποδοσφαιριστές στην βασική του εντεκάδα, αυτή που συνήθως χρησιμοποιεί, που είναι το πλεονέκτημά τους να μείνονται. Το πλεονέκτημά τους είναι να έχουν την μπάλα στα πόδια και να προσπαθούν να δημιουργήσουν. Οπότε, ναι, περιμένω καλό τελικό, θεαματικό τελικό. Για τους λάθη του στοιχήματος εγώ θα έπαιζα και γκολ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι δεν μου μοιάζει ως ένας τελικός που θα κρυθεί στο ένα γκολ, όπως συμβαίνει πολλές φορές στο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ένας τελικός που μπορεί να έχει περισσότερα του ενός. Δεν ξέρω τι άλλο θες να με ρωτήσεις. Όχι, βλέπεις γκολ, δηλαδή, όπως λέμε στο στοίχημα, βλέπεις οβεράκι το παιχνίδι. Δηλαδή θα μπουν παραπάνω από δύο γκολ. Προσπάθησα να είμαι, να το περιγράψω προσεκτικά και επί της ουσίας είπα over 1,5. Δεν βλέπω δηλαδή μόλις ένα γκολ. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε και στο over. Δεν είναι από τα παιχνίδια που λέμε ότι θα κρυθεί στο γκολ όποιος το βάλει, ας πούμε. Όχι, νομίζω ότι δεν θα είναι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν θα είναι τέτοιο. Mm. Και από αυτή την έννοια λέω ότι μπορεί και να ανοίξει. Και ναι, να είναι και over 2,5. Αλλά για να είναι over 2,5 συνήθως ένας τελικός πρέπει να σκοράρουν και οι δύο.
Διότι εντάξει, okay, το να κερδίσει κάποιος από τους 2-3-0 δεν είναι απίθανο, αλλά δεν είναι και το πιο σύνηθες. Μπορεί να συμβεί παίζοντας την κόντρα, όταν ο άλλος θα έχει βγει μπροστά για να ψάξει γκολ, ισοφάρες ή σημείωσης, αλλά συνήθως για να έρθει over 2,5 χρειάζεται να σκοράρουν και οι δύο. Καθόλου απίθανο δεν το βρίσκω. Για ορισμένους από τους παίκτες του ΠΑΟΚ είναι και ένας τελικός αποχαιρετισμού. Ναι. Και προφανέστατα θα ήθελα να φύγουν με ένα τρόπο. Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιηθεί ο Βαρέλα ή όχι. Άλλα για αυτόν ένας τελικός αποχαιρετισμού. Πιθανότατα τέτοιος είναι για τον Πασχαλάκη, που προφανέστατα θα θέλει να φύγει με ένα τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν και ατομικά κίνητρα σε κάποιους από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ατομικά εννοώ να αποχαιρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ομάδα. Και καλό ρυθμό περιμένω να έχει το μάτς. Και καλό ρυθμό, διότι η παρουσία του κόσμου στην κερκίδα και από τις δύο πλευρές είναι ευλογία και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Αν ο κόσμος συμπεριφερθεί καλά και δεν έχουμε διακοπές, αυτό, φασαρίες, δεν ξέρω τι. Ο ποδοσφαιριστής θα μπει μέσα να παίξει μπροστά σε 45-50.000 κόσμο και 20 και από την κάθε πλευρά. Φτιάχνεται, να το πω απλά. Δεν του συμβαίνει συχνά, έχει να του συμβεί χρόνια. Σε κάποιους από αυτούς μπορεί να μην έχει συμβεί και ποτέ. Οπότε και αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο που σε κάνει αισιοδοξής ότι εδώ μπορεί να δούμε και θεαματικό τελικό. Γιατί ξέρεις, σε μια τέτοια ατμόσφαιρα δεν είναι και εύκολο να θες να παίξεις. Δεν θες να κρυφτείς. Θα έχει πολύ κόσμο μετά από πολύ καιρό. Να δούμε και μπάλα. Να μην κουραστούν τα μάτια μας, ας πούμε. Όχι, εγώ είμαι αισιόδοξος. Να μην πονέσουν τα μάτια μας. Είμαι αισιόδοξος στο ότι θα δούμε μπάλα. Είπες πριν ότι ο Χατζηγιοβάνης φεύγει. Πού πάει αυτός, έχει κλείσει πουθενά? Είναι από τις αγάπες μου, από τις αδυναμίες μου, τις ποδοσφαιρικές, ο Χατζηγιοβάνης. Όχι, δεν έχει κλείσει, αλλά. Μου αρέσει πολύ να τον βλέπω. Δηλαδή, τον έχω στο μυαλό μου. Έχω εμένα στο μυαλό μου να είμαι στην κερκίδα και οπότε να παίρνει την μπάλα να σηκώνομαι να δω τι θα κάνει. Δηλαδή τέτοια φάση, έτσι τον έχω στο μυαλό μου, τον Χατζηγιοβάνη. Δηλαδή από αυτούς που λέμε, τους γουστάρω πολύ να τους βλέπω, είναι τέτοιος παίκτης. Και μου κάνει εντύπωση που ίσως δεν βρήκε κάτι ή δεν τον έχουν δουλέψει τόσο πολύ οι προπονητές που είχε. Δεν ξέρω με τον Χατζηγιοβάνη τι γίνεται. Μου φαίνεται ότι αδικείται στον Παναθηναϊκό πολύ. Αυτό που βλέπω εγώ. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι από πίσω που δεν το βλέπω, δεν το ξέρω. Δηλαδή στην αρχή όλοι οι προπονητές που πηγαίνουν στον Παναθηναϊκό τον ξεχωρίζουν. Και μετά από κάποιο διάστημα όλοι οι προπονητές τον εξαφανίζουν. Κάτι έχει δράκο η ιστορία του, ναι. Έχει έναν δράκο. Ναι, νομίζω ότι κάπου εκεί είναι εξήγηση. Τώρα, ξέρεις. Αλλά δεν έχει κλείσει κάπου, ας πούμε, εξωτερικό, ξέρω καμιά Ολλανδία. Όχι, μένει ελεύθερος. Ναι. Είναι ελεύθερος, τελειώνει το συμβόλαιό του. Ναι. Θέλει να πάει σε ομάδα στο εξωτερικό. Έχει αρκετά υψηλές απαιτήσεις για συμβόλαιο. Ναι. Δηλαδή, στον Παναθηναϊκό μπορεί και να σκέφτονταν, μάλλον. Σκέφτονταν σοβαρά να τον κρατήσουν, mm-hmm. αλλά θεωρούν ότι έχει βάλει πολύ ψηλά το μπήχη σε σχέση με τις οικονομικές του απαιτήσεις. Ένα αντίστοιχο διαζύγιο με αυτό του Πασχαλάκη. Είναι με τη διαφορά ότι ο Πασχαλάκης είναι βασικός και αντικατάστατος, ενώ ο Χατζηγιοβάνης είναι ένας αναπληρωματικός. Αλλά η φάση η αντίστοιχη είναι, και ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να κρατήσει τον Πασχαλάκη, αλλά όχι σε αυτά τα νούμερα. Και ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως δεν ήθελε να κρατήσει τον Χατζηγιοβάνη, αλλά σίγουρα όχι σε αυτά τα νούμερα. Όταν ζητάει ένα συμβόλαιο. Ναι, πες το, πες περίπου 600.000 ευρώ το χρόνο, αν ξέρω καλά. Όταν ένας ποδοσφαιριστής που τελειώνει το συμβόλαιό του ζητάει ένα ποσό που εμάς μας φαίνεται, ας πούμε, μεγαλούτσικο, έτσι, περιορέξεως όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθένας κρίνεται, προφανώς έχει δεχθεί μια καλή πρόταση από κάποια άλλη ομάδα, έτσι, και σου λέει ότι για να μείνω, επειδή έχω... Μου δίνουν 10 ευρώ, ας πούμε. Εγώ θέλω από σένα 11 για να μείνω ή 12. Προφανώς αυτό δεν λέει η λογική. Έχοντας στο μυαλό μου το Πασχαλάκη, λέω τώρα, ας πούμε, για το ποσό που. Αυτό λέει η λογική. Όταν η απόφασή σου είναι να μην μείνει σε μια ομάδα για τα οικονομικά. Δηλαδή, αν το μοναδικό σου κριτήριο για το που θα συνεχίσει την καριέρα σου είναι το οικονομικό και ζητά χ ποσό από την ομάδα στην οποία παίζει και τελειώνει το συμβόλαιο, σημαίνει ότι κάπου εκεί κοντά έχει βρει μια πρόταση. Η λογική είναι αυτό, όμως... χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, αυτό λέει. Ναι. Για να ζητάει... Όμως έχεις ένα μάνατζερ που σου λέει, αυτά θα στα βρω πανεύκολα.
Και δεν θα βρίσκει εν τέλει. Εκεί είναι το θέμα. Και αναγκάζεσαι πολύ αργότερα μέσα στο καλοκαίρι να ρίξει πολύ τι απαιτήσει σου και να υπογράψει κάπου για να παίξει. Ή είναι τελειωμένη σχεδόν η υπόθεση, η περίπτωσή μου. Τα έχω βρει με την ομάδα την επόμενη. Και ο μόνος λόγος για να μείνω, ας πούμε, είναι να μου πούν OK στο ποσό το κάπως τσιμπημένο που ζητάω. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, είναι μια λογική. Δεν ξέρω αν ο Πασχαλάκης έχει βρει την επόμενη ομάδα του ή ο Χατζηγιοβάνης την έχει βρει. Χατζηγιοβάνης το 600 μου είπες πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω ότι παίζει σε τέτοιο νούμερο ο Χατζηγιοβάνης. Μισό εκατομμύριο. Φαίνεται, αυτό φαίνεται να ζητάει, που είναι πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το υπάρχον συμβόλαιό του. Τρομακτική είναι, 3,5 φορές ξέρω εγώ πάνω τα λεφτά. Από την άλλη λες όμως μια ομάδα ακόμα και μεσαία στη Γερμανία ή στην Ιταλία, το να δώσει σε ελεύθερο παίχτη που πιστεύει στο ταλέντο του ακόμα και να τον θεωρεί αναπληρωματικό, αν τον παίρνει για αναπληρωματικό, όχι για βασικό. 500-600 χιλιάρικα δεν είναι, είναι μέσα στα στάνταρ τους. Ναι. Οπότε τι να σου πω, νομίζω ότι και η ΑΕΚ έχει ασχοληθεί, δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί σε αυτά νούμερα, αλλά αν αύριο μεθαύριο ο Χατζηγιοβάνης δεν τα βρίσκει αυτά τα χρήματα στο εξωτερικό, δεν αποκλείεται η ΑΕΚ να ασχοληθεί. Είναι της ίδιας λογικής με σένα και ο Μελισανίδης. Ναι. Ο Μελισανίδης νιώθει από μπάλα γι' αυτό. θα σου πω κάτι τελευταίο, έχουμε μισό λεπτό. Προφανώς σε λίγα δευτερόλεπτα, σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει και ο Λουτσέσκου με το Βιερίνια. Πριν από μερικά χρόνια μία φίλη μου μου ανακοίνωσε ότι στα 25-26 της θα βάλει σιδεράκια. Και την κοιτούσα εγώ σαν να είναι εξωγήινη, ας πούμε. Λέω σιδεράκια τώρα. Μέχρι που είδα το Μίτσις εχθές, αυτό που έβαλε το τρίποντο του της Φενέρ. Όπου εκεί τελείωσε το. Ναι. Η απορία μου. Το τον είδα στη συνέντευξη μετά. Δεν ήξερα ότι φορούσε σιδεράκια ο Μίτσιτς. Και εγώ το είδα. Ναι. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είδα. Μάλλον εκτός, είναι το πρώτο, ήταν το πρώτο παιχνίδι το χθεσινό εκτός NBA που είδα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Αυτό εχθές του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ. Ναι. Ωραίο μάτι ήταν. Ναι, τώρα. Το παιχνίδι που είτε το κερδίζεις είτε το χάνεις το τελευταίο σου σαν νεκρό χρόνο. Ναι, ναι, είναι. Και χθες ή προχθές. Κάποια στιγμή δεν είπες Τόμσον και είπα εγώ τον Κορνίλιος. Και χθες ή προχθές. Και κάπως έτσι ήταν και αυτό. Κάπως έτσι ήταν και αυτό το χθεσινό. Έτσι όπως το λες. Χειρότερο ήταν το χθεσινό, νομίζω σε εκείνο το μάτς είχε κάποιο δευτερόλεπτο παραπάνω. Ναι. Έτσι νομίζω. Τρομερό όμως. Όπως το καμαρώνουμε όταν συμβαίνει από τους δικούς μας παίχτες στις δικές μας ομάδες, έτσι πρέπει να το αναγνωρίζουμε και όταν συμβαίνει. Ναι. Πολύ μεγάλη μαγιά και πολύ μεγάλη σιγουριά. Και φαίνεται η άτιμη. Ναι. Πες το Μιχάλη. Ούτε που σκέφτηκε να δώσει ποτέ την μπάλα, την πήρε, την κράτησε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, σηκώθηκε και το βάλε. Άποντο στο δεύτερο, ε. Ναι. Άποντο στο δεύτερο. Εκεί φαίνεται πόσο παιχτάρα είσαι, ρε φίλε, και πόσο το έχεις. Και φαίνεται το σούτο ότι θα μπει από την καμπύλη που κάνει μπάλα. Δηλαδή από την άνοδο στο ξεκίνημα του σούτ φαίνεται ότι μόλις θα πάει προς τα κάτω θα μπει. Φαίνεται το σούτ. Αλλά εντάξει, έτσι ήταν να γίνει. Ουσιαστικά και το δεύτερο παιχνίδι έτσι κρίθηκε εκεί στα τελευταία σούτ. Σωστά. Ήταν ωραίο και ήδη με τελική. Ήταν ωραίο. Ναι. Ευχαριστούμε κύριε Τσοχό. Καλή συνέχεια κύριε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά από τον Μιχάλη Τσόχο, γρήγορα στο διάλειμμα.